Σε απόσταση αναπνοής από την κουρδική πόλη Κομπάνη βρίσκονται οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Οι μαχητές Πεσμεργά κάλεσαν τους Κούρδους όλης της περιοχής να συστρατευτούν, ώστε να μην πέσει το Κομπάνι στα χέρια των τζιχαντιστών, που πλέον βρίσκονται ένα χιλιόμετρο έξω από τα περίχωρα της πόλης. Η κουρδική πολιτοφυλακή έκανε έκκληση στους νεαρούς άνδρες και γυναίκες να γίνουν μέρος της αντίστασης. Ο στρατηγός Τζον Άλεν, που συντονίζει τις συμμαχικές δυνάμεις εναντίον του ΙΚΙΛ, δήλωσε: Η ήττα του ΙΚΙΛ προϋποθέτει την αντεπίθεση και αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται την εκπαίδευση του στρατού. Εμείς θα συνδράμουμε από αέρος ώστε οι χερσαίες επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν το έργο της απελευθέρωσης των περιοχών. Η τουρκική κυβέρνηση από την πλευρά της δεσμεύτηκε πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην παραδοθεί το Κομπάνι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Ο Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέντ Νταβούτογλου μάλιστα ενέκρινε την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ και τη Συρία, αλλά και τη χρήση των τουρκικών βάσεων από τις συμμαχικές δυνάμεις. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 160.000 Σύριοι, στην πλειονότητά τους κουρδικής καταγωγής, εγκατέλειψαν το Κομπάνι από τις 15 Σεπτεμβρίου.